κύριοι, και τώρα ήρθε η ώρα για να απολαύσετε ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο του μηχανοκίνητου. Καθίστε αναπαυτικά στο μπάκετ του σαλονιού σας και απολαύστε το πάνω από τα όρια. Την καλύτερη εκπομπή για 2 και 4 τροχούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας από το πάνω από τα όρια. Είμαστε και σήμερα εδώ στις εγκαταστάσεις της Motor Press στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Καρδιά του χειμώνα, αλλά η δικιά μας καρδιά έχει πάντα άνοιξη. Είμαστε και σήμερα λοιπόν πανέτοιμοι για να σας ξεναγήσουμε στον υπέροχο κόσμο των 2 και 4 τροχών. Είμαστε πανέτοιμοι για να σας ξεναγήσουμε στον υπέροχο κόσμο των 4 μικρών τροχών και θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια. Προς το παρόν, πάμε να δούμε το γνωστό κλιπάκι. Έτσι, για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Τίτλοι, συντελεστές, καλοί συνεργάτες, πίσω από τις κάμερες πάντα. Θα πάμε για ακόμα μια εβδομάδα να τους ξαναθυμηθούμε, γιατί είναι, όπως ξέρετε πάντα, οι αφανείς ήρωες. Σήμερα λοιπόν κάνουμε μια υπέρβαση. Και όταν εννοώ υπέρβαση, εννοώ πραγματική υπέρβαση, γιατί δεν θα ασχοληθούμε με τα θέματα του αυτοκινήτου, αλλά θα ασχοληθούμε με το φυτώριο των αγώνων του αυτοκινήτου, που είναι το ΚΑΡΤ. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν φιλοξενούμε τακτικά ανθρώπους του ΚΑΡΤ. Και αυτό είναι μια αμαρτία. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Σήμερα λοιπόν φέρνουμε κοντά σας μια κυρία, πραγματικά κυρία των ελληνικών αγώνων ΚΑΡΤ, η οποία η ίδια δεν συμμετέχει σαν αγωνιζόμενη. Απλά, νομίζω ότι έχει την χαρά και την υπερηφάνεια να συμμετέχει ο γιος της και μάλιστα να διακρίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ κοντά μου έχω την κυρία Κορίνα Φατούρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο λόγος που σας προσκάλεσα σήμερα είναι γιατί, όπως είδατε, είπα και στον πρόλογο, δεν φιλοξενούμε συχνά ανθρώπους του ΚΑΡΤ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί ίσως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν να μιλήσουν για το χώρο του ΚΑΡΤ. Και αυτό με υποψιάζει. Και όταν το λέω με υποψιάζει, δυστυχώς όταν ένας άνθρωπος κάνει αυτή τη δουλειά σαν και αυτή που κάνω εγώ, όταν καλείς και βρίσκουν χίλιες δυο προφάσεις να μην έρθουν, κάτι δεν πάει καλά. Αυτός ο χώρος, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι ξέρω, γιατί τον έχω ζήσει εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βιοπορίζονται μέσα από το χώρο αυτό. Δεν είναι κακό, ίσα-ίσα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε ΚΑΡΤ, πουλάνε λάστιχα, φτιάχνουν κάποια ΚΑΠ κτλ. Κτλ. Εννοώ δηλαδή για κάποια challenge τα οποία γίνονται. Και δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα του διατάφτα, στρίβουν δια του αραβόνους. Και δεν είναι καλό αυτό καθόλου. Σήμερα αποφάσισα λοιπόν να φέρω μια κυρία και μάλιστα μητέρα αγωνιζόμενου, η οποία έχει άποψη και τη χάνει μάλιστα να είστε και μέλος της Επιτροπής ΚΑΡΤ. Βεβαίως. Της ΕΠΑ, ναι, αν δεν απατώ. Ναι. Λοιπόν, κυρία Φατούρου, ο λόγος εσάς. Κοιτάξτε, ο χώρος του αθλητισμού για την νεολαία είναι πράγματι πολύ δύσκολος, γενικότερα. Και στο μηχανοκίνητο, στο ΚΑΡΤ, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Περιμέναμε την Ομοσπονδία, η οποία θα ερχόταν να δώσει μια νέα πνοή στο άθλημα, mm-hmm. Και να βοηθήσει λειτουργώντας μέσα στην έννοια και στο πνεύμα του νόμου. Ο αθλητικός νόμος κινείται σε δύο επίπεδα. Στην άθληση για όλους και στον πρωταθλητισμό. Η Ομοσπονδία λοιπόν θα πρέπει να ενώσει αυτά τα δύο κομμάτια, να τα στηρίξει ισοδύναμα, ούτως ώστε να μπορέσει να οργανώσει σωστά
το άθλημα όπως τα άλλα αθλήματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το ευκολόγιο. Καλά το λέτε. Μ' αρέσει. Ακούγεται σαν, σαν μια ευχή, ακούγεται σαν μια πρόθεση, ακούγεται πολύ όμορφα. Επειδή δυστυχώς από το να το λες μέχρι να γίνεται πραγματικότητα κάτι, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η άσκηση επί χάρτου μπορεί να είναι αυτό που λέτε. Η πραγματικότητα όμως θα τη συζητήσουμε μόλις γυρίσουμε από το πρώτο μας διάλειμμα, θα κάνουμε μια πρώτη διακοπή και θα γυρίσουμε πίσω και θα αρχίσουμε να το συζητάμε. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία του θέματος. Όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, περιμέναν όλοι με πολύ μεγάλη χαρά να φύγει αυτή η κακούργα η ΕΛΠΑ, η οποία υπήρχε μέχρι πρότινος, η οποία έχει κάνει όλα τα άσχημα και όλα τα κακά για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και στη συνέχεια ήρθε ο εκδημοκρατισμός, ήρθε η ομοσπονδιοποίηση του σπορ, κάτι που όλοι το θέλαμε και όλοι το περιμέναμε. Έτσι. Και μπορώ να πω ότι με μια ζωή 2,5 ετών, γιατί 2,5 χρόνια περίπου εκεί πάνω κάτω είναι η ζωή της Ομοσπονδίας, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν πάντως, αυτό το οποίο ευελπιστούσαμε όλοι, αυτή η άνοιξη, δεν τη βλέπω και μάλλον βαρύ χειμώνα βλέπω. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο βαρύτερο χειμώνα, μπορώ να πω. Και οι εποχές, ιδιαίτερα η φετινή χρονιά, προβλέπεται χειρότερη, όπως και η προηγούμενη, και το 2013 και το 2014, χειρότερη από τις εποχές της ΕΛΠΑ. Τους αγωνιζόμενους του ΚΑΡΤ δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου οι διδικίες ΕΛΠΑ Ομοσπονδίας. Αυτό που θέλουν είναι μια σωστά δομημένη ομοσπονδία και ήδη οι αγωνιζόμενοι έχουν κάνει, οι αθλητές του ΚΑΡΤ έχουν κάνει πρώτα βήματα, έχουν δείξει το δρόμο. Τον είχαν δείξει και πριν γίνει η ομοσπονδία. Δηλαδή, είχαν αυτό που ο αθλητικός νόμος λέει, επί της ουσίας το είχαν εφαρμόσει στην πράξη. Δηλαδή, είχαμε τα time attack στα οποία συμμετείχαν αθλητές, χομπίστες τους λέμε, νέοι αθλητές κατά βάση. Είχαμε τις διοργανώσεις των challenges και των ενδιαφέρων ιδιωτικών κυπέλων και φτάναμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το θέμα μας είναι εδώ κατά πόσον η Ομοσπονδία, η διοίκηση μάλλον, διότι πρέπει να κάνω εδώ πέρα μια παρένθεση και να πω ότι η Ομοσπονδία είναι μια υπόθεση όλων μας. Το θέμα είναι πώς τη λειτουργεί η εκάστοτε διοίκηση. Όλοι θέλουμε την Ομοσπονδία και κακώς μερικές φορές η κριτική προς τους διοικούντες στην Ομοσπονδία φαίνεται ως αντίθεση. Δεν έχουμε καμιά αντίθεση. Η επικοδομική κριτική είναι αυτή που θα στήσει την Ομοσπονδία μας. Και αυτό θέλουμε εμείς, αυτό επιδιώκουν και οι αθλητές του ΚΑΡΤ. Το δρόμο τον έχουν δείξει. Απλώς βρεθήκαμε, ειδικά φέτος, να μην έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει τα πρωταθλήματά μας και τους αγώνες μας, να μην βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, να μην γνωρίζει ο κόσμος τι πρόκειται να γίνει, οι αθλητές, οι επαγγελματίες του χώρου, που βεβαίως σε μια εποχή μνημονίου θα πρέπει να δουλέψουν με σύνεση και αυτή και με συνέπεια, δίπλα στην Ομοσπονδία, δίπλα στους αθλητές, να μπορέσει η Ομοσπονδία ακόμη να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα, όχι μόνο να προασπίσει τα δικαιώματα των αθλητών, αλλά να δημιουργήσει και το πλαίσιο των ομάδων, εντός εισαγωγικών ομάδων, αλλά επί της ουσίας προπονητών, όπως η Γενική Γραμματεία μας το ζητά. Μάλιστα. Απλά πράγματα που θα πρέπει η διοίκηση να τα κατανοήσει. Και βεβαίως για να τα κατανοήσει, πρέπει πρώτα να έχει μελετήσει και κατανοήσει τον αθλητικό νόμο. Δεύτερη διακοπή και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Εγώ τώρα σας θέτω ένα κύριο ερώτημα. Σε αυτή την επιτροπή ΚΑΡΤ την οποία έχετε, ποιος προείσταται? Ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος είναι ο πρόεδρος? Κοιτάξτε, πρόεδρος της επιτροπής ΚΑΡΤ είναι ο κύριος Μιχαλακάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μισό λεπτάκι. Μια τέλεια. Μια ανωτέλεια. Όλοι είναι ακόμα. Μιλάμε για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Βεβαίως. Μιλάμε για τον άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο του ΚΑΡΤ. Μην ξεχνάτε ότι ο Μιχαλακάκης, ο Δημήτρης Μιχαλακάκης, σαν οδηγός ΚΑΡΤ έγινε πολύ γνωστός. Το γνωρίζω. Σαν οδηγός αγώνων αυτοκινήτου συμμετείχε κάποια λίγα χρόνια σε κάποιους αγώνες ενιαίου και ως εκεί. Mm-hmm. Δεν υπήρχε άλλη πορεία. Άρα λοιπόν ο χώρος από τον οποίο προέρχεται και έχει ιδιαίτερους λόγους να τον στηρίξει και να τον υποστηρίξει, ήταν ο χώρος του ΚΑΡΤ. Από ό,τι θυμάμαι, από την προηγούμενη τετραμελή διοικούσα επιτροπή, εκ την οποία συμμετείχε και ο ίδιος, είχε ζητήσει και είχε
εκταμιεύσει 5.000 ευρώ, ειδικά για το χώρο του ΚΑΡΤ, για να μπορούμε να έχουμε, αν θυμάμαι καλά, κάποια προνόμια, ας το πούμε εντός παρενθέσεων, δηλαδή προνόμια εννοώ σε επίπεδο οδηγών, επιβραβεύσεις, να δέχουμε τη δυνατότητα κάποιοι να πάνε έξω να τρέξουν, να κάνουν, να φτιάξουν, να ράνουν. Μου κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση ένας τέτοιος χώρος, όταν η Ομοσπονδία βγαίνει και λέει: κύριοι, επιτέλους για πρώτη φορά έχετε ένα πρόγραμμα από τις αρχές του χρόνου, εννοείται αγωνιστικό. Έχετε κανονισμούς οι οποίοι διέπουν το χώρο του αυτοκινήτου από την, προτού να τελειώσει η χρονιά. Και αυτή τη στιγμή ακούω με μεγάλη μου έκπληξη, γιατί δεν το γνώριζα, κυρία Φατούρη, σας ομολογώ, ότι έχουμε ένα χώρο του ΚΑΡΤ ο οποίος είναι μετέωρο στην κυριολεξία. Αυτή την εικόνα μου δίνει. Απολύτως μετέωρο. Αυτή την εικόνα μου δίνεται εμένα αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για το φυτώριο των αυριανών οδηγών. Πέστε μου λοιπόν τελικά, πέστε μου ειλικρινά, εάν με ένα πρόεδρο Ομοσπονδίας, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΚΑΡΤ, με ένα πρόεδρο Επιτροπής ΚΑΡΤ, που είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν μπορεί αυτό το κομμάτι να βρει έστω έναν μικρό δρόμο, τότε που πάμε, που βαδίζουμε, εξηγήστε μου. Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επιτελεί διοικητικό έργο. Δηλαδή, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να γνωρίζει όλα τα θέματα, να κάνει κατανομή εργασίας και όλο μαζί αυτό να μπορεί να το επιβλέπει σωστά, έγκαιρα και έγκυρα. Είναι προϋποθέσεις αυτές. Κράτησε ο κύριος Μιχαλακάκης στην Επιτροπή ΚΑΡΤ, θεωρώντας ότι η παρουσία του εκεί θα έδινε περισσότερο βάρος στο ΚΑΡΤ. Αυτό που βλέπουμε όμως σήμερα, όταν δεν έχει ανακοινωθεί κανένας αγώνας, κανένα πρωτάθλημα, και όταν τέλη Φεβρουαρίου φτάνουμε, αδυναμία, τέλη Φεβρουαρίου, τραγικό είναι, τέλη Φεβρουαρίου, και όταν διαπιστώνουμε αδυναμία κατανοήσεως του νόμου, είναι κάτι που κανένας δεν το υπολόγιζε. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η διοίκηση, δεν μιλάω για την Ομοσπονδία, η διοίκηση, η τμήμα της διοικήσεως, που έχει βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, δεν έχει καν διαβάσει τον αθλητικό νόμο. Δεν ξέρει βασικές διατάξεις και αυτή τη στιγμή, ενώ πάμε να προκηρύξουμε ένα πρωτάθλημα και να βάλουμε τους αγώνες και το πλαίσιο, να κάνουμε μια δομή πάρα πολύ αργά, γιατί απλά δεν ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο, όπως θα έπρεπε, για να ετοιμάσουμε τους αγώνες μας για το 2015, αυτή τη στιγμή μπλοκάρεται όλη η διαδικασία, γιατί βεβαίως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέλει κάποιες προϋποθέσεις, θέτει κάποιες προϋποθέσεις, ή πρέπει να εγκαλέσει την Ομοσπονδία στη νομιμότητα. Οι δε αγωνιζόμενοι δεν γνωρίζουν τίποτε. Μάλιστα. Διακόπτουμε, πάμε στο τέταρτο μέρος και επανερχόμαστε πάλι, γιατί μου αρέσετε όπως τοποθετείτε τα πράγματα. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Τέταρτο μέρος λοιπόν. Σήμερα κοντά μας η κυρία Κορίνα Φατούρου, μέλος της Επιτροπής ΚΑΡΤ της ΕΠΑ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή μαζί με άλλους τρεις. Βεβαίως. Με άλλους τρεις. Ναι. Έτσι. Σκέφτεστε και προτείνετε πράγματα προς την ΕΠΑ και εν συνεχεία αυτά να γίνουν πραγματικότητα και νόμοι του χώρου του ΚΑΡΤ, να το πούμε έτσι, για να προχωρήσουν τα πρωταθλήματα. Πραγματικά αυτά που ακούω εκπλήσωμαι. Ειλικρινά σε εκπλήσωμαι. Και ήθελα το εξής να σας ρωτήσω, κυρία Φατούρου, μιας και έχετε εντριβεί εσείς περισσότερο σε αυτά τα θέματα. Ο χώρος του ΚΑΡΤ διέπεται από νέα παιδιά. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, υπάρχουν και μεγαλύτερη φυσικά, αλλά νομίζω... Βεβαίως, τα νέα όμως απευθύνεται ναι, το αθλητικό ξεκινάμε νόμος. Από 7-8 μέχρι 29. Χρόνια, έτσι, 7-8 χρόνια να πούμε, και φτάνουν μέχρι 29. Να φανταστείτε ότι εμάς στο χώρο του αυτοκίνητου ξεκινάνε από 29 και φτάνουν μέχρι 129. Είναι και μεγαλύτερη ηλικία στο ΚΑΡΤ, απλώς μέχρι 29 είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν τα προνόμια, τα ευεργετήματα του νόμου. Ωραία. Πράγμα πολύ σημαντικό. Πέστε μου κάτι λοιπόν. Για ποιο λόγο σκαλώνει αυτή η ιστορία, και να πω και κάτι. Ποιος είναι ο ρόλος της δικιάς της Επιτροπής, όταν αυτή τη στιγμή, γιατί βγαίνετε και μιλάτε για πρώτη φορά και πρέπει να σκαλέσουμε για να βγείτε να μιλήσετε, για να βγει προς τα έξω αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι, με συγχωρείτε για την φράση μου, θα πω ότι υπάρχει ένα απόστημα. Το οποίο πρέπει να σπάσει, πρέπει να βγουν προς τα έξω πράγματα.
Και δεν μιλάω με την κακή έννοια, έτσι. Δεν το συζητάω. Ούτε και εγώ μιλάω με την κακή έννοια. Το ξέρω. Όχι. Και λέμε ότι την Ομοσπονδία μας θέλουμε να βοηθήσουμε. Αλλά δεν πρέπει αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είμαστε εκεί. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πήραν τη διοίκηση της ΟΜΑΕ στα χέρια τους. Το χαρήκαμε όλοι. Πιστεύουμε, είπαμε ότι εντάξει, μετά από την κακιά διοίκηση Χαλιβελάκη θα έρθει μια πολύ καλύτερη διοίκηση Μιχαλακάκη. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτό που περιμένουμε. Πράγματι δεν βλέπουμε αυτό που περιμένουμε, γιατί εν προκειμένως για την αγωνιστική χρονιά του 2015 θα έπρεπε οι διαβουλεύσεις με το χώρο, με τους αθλητές, μια γενικότερη επικοινωνία να είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα και όχι βεβαίως το Φεβρουάριο. Θα έπρεπε επίσης να είχε ενημερωθεί η διοίκηση για τον αθλητικό νόμο, για τα ευεργετήματα, να είχε εγγράφως απευθυνθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και εκεί θα σταθούμε, για τα ευεργετήματα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να είχε απευθυνθεί εγγράφως στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες, αν θέλετε, και να υποβάλει εγκαίρως τους κανονισμούς της μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Και αυτή τη στιγμή έχει μπλοκάρει όλη η διαδικασία, διότι δεν έχουν γίνει οι νόμιμες διαδικασίες. Κάτι αδιανόητο. Δηλαδή παρατυπούν, παρανομούν αυτή τη στιγμή, κυρία Δεν νομίζω ότι παρανομούν. Για να παρανομήσει κανείς για το ΚΑΡΤ, πρέπει να βγάλει ένα κανονισμό, τον οποίο να το καταθέσει στη Γενική Γραμματεία. Οι προτάσεις για τον κανονισμό έχουν κατατηθεί από τα μέλη της Επιτροπής ΚΑΡΤ. Έχετε καταθέσει εσείς η οποία, βεβαίως. Έχει καταθέσει, όχι. Στις 18 πρώτου έγινε η πρώτη συνεδρία, στις 2 Δευτέρα. Για ποιο λόγο αυτή καθυστέρηση? Η δεύτερη. Αυτό αφορά τον πρόεδρο. Δηλαδή ο πρόεδρος πρέπει να προσκαλέσει στις συνεδρίες την Επιτροπή. Από τον Ιούλιο μία καθορίστηκαν οι επιτροπές. Αυτό φώναζα κι εγώ. Μα είναι απαράδεκτο, κύριε. Βεβαίως. Εμείς λειτουργούμε ένα χρόνο και όμως είναι απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που τίθεται το θέμα που οι αθλητές θέλουν τα ευεργετήματα του νόμου, η διοίκηση της Ομοσπονδίας, ο κύριος Μιχαλακάκης και ο κύριος Παπασταθόπουλος. Α, είναι ο κύριος Παπασταθόπουλος, είναι τρόπο. Βεβαίως. Δεν γνωρίζουν τι λέει ο νόμος. Άμα δεν γνωρίζουν τι λέει ο νόμος, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εσείς το τρίτο μέλος και το τέταρτο. Και το τέταρτο είναι η κυρία Ζάχου, η Βάγια. Κυρία, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα κάνουμε μια τελευταία διακοπή και πάμε για το πέμπτο και τελευταίο μέρος και να μιλήσουμε λίγο για τα ευεργετήματα. Γιατί δυστυχώς δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή αθλητές ποια είναι τα ευεργετήματα τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούν. Και είναι νέα παιδιά, είναι αμαρτία. Αυτά τα παιδιά θέλουν να μπουν σε πανεπιστήμια, να μπορέσουν να μοριοδοτηθούν και χίλια δυο άλλα. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για να μάθουμε και αυτά. Λοιπόν, πέμπτο και τελευταίο μέρος και που σας έχουμε κοντά μας, κυρία Φατούρου. Σας υπόσχομαι ότι θα τα λέμε τακτικά. Μου κάνετε πολύ. Και το λέω το μου κάνετε, όχι θα κάνουμε νούμερα. Γιατί λέτε πράγματα τα οποία είναι σωστά, είναι στοχευμένα. Το καθήκον ενός μέλους μιας επιτροπής είναι να ενημερώνεται σύμφωνα με τον νόμο. Πρέπει να θέτει τη γραμμή. Και μητέρα ενός αθλητή, έτσι. Και μητέρα ενός αθλητή, πάνω απ' όλα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και μητέρα ενός αθλητή, βεβαίως, που θα πρέπει να ξέρει τους κανονισμούς. Γιατί πραγματικά θέλω να συγχαρώ δημόσια για τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι ένα παιδί με τρομερό ήθος, ασχέτως των επιδόσεων που πραγματικά εκεί ξεπερνάνε τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ο Κωνσταντίνος να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Ηλικία, κυρία Να κινείται, είναι 14 ετών. 14 ετών, σας ζήσει. Να γίνει σωστός άνθρωπος και να είναι μέσα. Και πρωταθλητής. Και πρωταθλητής. Λοιπόν, πέστε μου λοιπόν για τα ευεργετήματα. Πάμε λίγο για τα ευεργετήματα. Κοιτάξτε, τα ευεργετήματα έχουν προϋποθέσεις. Και εκεί, αν θέλετε, η διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν έχει δει σωστά το θέμα. Για να υπαχθεί κανείς σε κάποιο ευεργέτημα, για να λάβει κάποιο προνόμιο, πρέπει η Ομοσπονδία του να έχει δει τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθούν οι αθλητικοί της κανονισμοί, ούτως ώστε να δώσει το δικαίωμα, να δώσει στους αθλητές της τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα στα προνόμια. Επομένως, είναι υποχρεωμένη να το κάνει και είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου. Πρέπει να θέσει τη γραμμή, από εδώ κινούμαστε μέχρι εδώ κινούμαστε. Πέστε μου σύντομα, πολύ σύντομα σας παρακαλώ, στον αθλητικό νόμο είναι το εξής. Καταρχήν, όλες οι διοργανώσεις, υπάγεται μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ο εθνικός μας αγώνας δηλαδή, και υπό την προϋπόθεση ότι οι κανονισμοί
γενική και ειδική και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνα με τις παγκόσμιες ομοσπονδίες. Αυτό αγνοούσε μέχρι σήμερα η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Αυτοί οι κανονισμοί θα έπρεπε να περάσουν από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ομοσπονδίας μας και να κατατεθούν νόμιμα στη Γενική Γραμματεία, η οποία επί της ουσίας του συγκρίνει και ελέγχει την ομάδα τους σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αυτό δεν έχει γίνει. Ένας Έλληνας πρωταθλητής ΚΑΡΤ ή ένας Έλληνας που διακρίνεται στο εξωτερικό, έτσι. Μπορεί λοιπόν να πάρει μόρια αυτό το παιδί και να μπει πιο εύκολα σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Βεβαίως. Για τους πανελλήνιους αγώνες, το πρωτάθλημα. Αυτό ισχύει για όλους τους αθλητές του αυτοκινήτου και. Αυτό ισχύει για όλους τους αθλητές, οι οποίοι μπορεί να είναι ενεργοί μέχρι την ηλικία των 29 ετών. Μάλιστα. Και μέχρι τότε να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Ωραία. Πέστε μου λίγο τι γίνεται με την αναγνώριση κάποιων πανελλήνιων ρεκόρ που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας. Αυτό δεν το έχει αντιμετωπίσει και θα σας πω γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Υπάρχουν τα θέματα των εγκαταστάσεων, υπάρχουν τα θέματα των εθνικών ομάδων. Δηλαδή η Ομοσπονδία δεν έχει δομηθεί, μάλλον θα το αρχίσω ανάποδα. Από την άλλη πλευρά. Ναι, η Ομοσπονδία έρχεται να ορθοτομήσει, μάλιστα. Να δομήσει ένα άθλημα. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, αποδομεί το άθλημα. Ίσως να φταίει και ο αθλητικός νόμος όμως. Γιατί καθόλου. Ο αθλητικός νόμος, ξέρετε κάτι, είναι φτιαγμένος πάνω στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Καθόλου. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει διαφορές. Και όμως, περιλαμβάνει τα μηχανοκίνητο, υπάρχει ρητή διάταξη, τα ευεργετήματα του νόμου ισχύουν και για το μηχανοκίνητο και για το αυτοκίνητο, αρκεί να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία, γιατί ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι αδυσόπιτος. Σας υπόσχομαι ότι θα σας φιλοξενήσω και ραδιοφωνικά, γιατί θα έχουμε πιο πολύ χρόνο και θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πράγματι, έχουμε πολλά θέματα για το ΚΑΡΤ. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ για την έναρξη αυτής, από το πρώτο βήμα που κάναμε, να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή και σας υπόσχομαι ότι θα έχετε βήμα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει. Και το ΚΑΡΤ έχει αδικηθεί πολύ στην Ελλάδα. Έχει αδικηθεί πράγματι. Έτσι. Ναι. Κυρία Φατούρ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.